Γεια σας! Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είμαστε εδώ με ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείξουμε προϊόντα αποτυχίες, προϊόντα τα οποία δεν μας έχουν αρέσει, δεν έχουν ταιριάξει σε εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αρέσουν αυτά τα προϊόντα που θα σας δείξουμε και σε εσάς ή δεν σας αρέσουν ήδη. Μπορεί να τα έχετε χρησιμοποιήσει και να έχετε μια διαφορετική άποψη και γνώμη. Οπότε ας συζητήσουμε για αυτά τα προϊόντα κάτω στα σχόλια. Θα περιμένω σίγουρα τα σχόλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λέω να ξεκινήσω σήμερα εγώ πρώτη και θα ξεκινήσω με κάποιες βλεφαρίδες από Makeup Store. Είναι οι συγκεκριμένες, ελπίζω να φαίνονται. Eyelash Dramatic λέγονται. Έχουν μια πάρα πολύ όμορφη συσκευασία, πάρα πολύ όμορφη. Ανοίγουν κάπως έτσι. Τη συσκευασία θα την κρατήσω, δεν θα την πετάξω, μου άρεσε. Αλλά οι βλεφαρίδες είναι απέσιες. Όπως βλέπετε, τη δεξιά βλεφαρίδα είναι ολόκληρη τρες, αλλά την αριστερή προσπάθησα να την κόψω για να δοκιμάσω πως είναι και κομμένη. Η τρέσα είναι τόσο σκληρή που καθόταν κάγκελο πάνω στην βλεφαρίδα τη δική μου, σαν κόκαλο. Δεν ήταν καθόλου ευλίγιστη για να μπορέσεις να τη βάλεις πάρα πολύ εύκολα πάνω στο βλεφαρό σου, να την κολλήσεις. Η κόλλα από Makeup Store επίσης δεν μου άρεσε καθόλου. Την δοκίμασα και με άλλες κόλλες, αλλά τίποτα. Προσπάθησα να την κόψω και όλες για να την εφαρμόσω καλύτερα πάνω στις δικές μου βλεφαρίδες, αλλά δεν είδα καμία διαφορά. Κρίμα, γιατί είχαν περίπου γύρω στα 13 ευρώ και στην ουσία τις χρησιμοποίησα μια φορά και αυτή τη μία φορά που τις χρησιμοποίησα ήμουνα μέσα στο άγχος αν θα μου ξεκολλήσει, επειδή ήταν πάρα πολύ σκληρή η βλεφαρίδα, αν δεν μου καθόταν καλά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μου πήγαιναν κιόλας, οπότε δεν πρόκειται να ξαναπάρω βλεφαρίδες από Makeup Store. Έχω φοβηθεί πάρα πολύ και δεν πρόκειται να ξαναπετάξω έτσι 13 ευρώ. Εγώ το προϊόν που δεν μου άρεσε είναι μία BB κρέμα από τη VC. Έχει SPF 25 και γι' αυτό το λόγο την είχα αγοράσει το καλοκαίρι, γιατί είχε μεγάλο SPF. Και συνήθως εγώ χρησιμοποιώ BB κρέμα. Θα σας κάνω ένα swatch για να τη δείτε πως είναι. Όπως βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστο προϊόν, είναι σχεδόν γεμάτη. Είναι αρκετά πυκνή, μπορώ να πω. Απλώνεται πολύ ωραία, αλλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι έχει μέσα μικρά γκλίτερ. Και όταν την τοποθετούσα στο πρόσωπό μου, ήταν σαν να πήρε κάποιος μία χούφτα γκλίτερ και να μου την πέταξε στο πρόσωπο. Όταν με χτυπούσε ο ήλιος, φαινότανε πολύ έντονα στην επιδερμίδα μου και έκανε μπαμ ότι φοράω κάτι στο πρόσωπό μου. Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μπορούσα μετά να κάνω σωστά την τοποθέτηση του ρούζ. Φαινόταν μέσα το glitter, φαινόταν ακόμα και επάνω στο φρύδι. Δεν μου άρεσε καθόλου και δεν πρόκειται να την ξανααγοράσω. Εγώ τώρα θα συνεχίσω με προϊόντα περιποίησης και το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι μεγάλη απογοήτευση, διότι είναι από τη VC, είναι το συγκεκριμένο σαμπουάν, το οποίο ονομάζεται Dercos, αν δεν κάνω λάθος, και λέει δυναμωτικό σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης με αμινεξίλ πλους, βιταμίνες, BB, β5, β6, χωρίς παραπεν. Τραγικό σαμπουάν. Είχε περίπου 10 ευρώ. Νομίζω το είχα πάρει από ένα ελληνικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και νομίζω ότι έδωσε τσάμπα λεφτά. Δεν έκανε απολύτως τίποτα στα μαλλιά μου. Τα έκανε να είναι συγχρόνως και σκληρά αλλά και λιπαρά. Καλά, δεν το συζητώ. Για την τριχόπτωση δεν είδα καμία διαφορά. Όσες τρίχες έπεφταν και τις προηγούμενες φορές που δεν το χρησιμοποιούσα μέσα στο μπάνιο, οι ίδιες τρίχες σε ποσότητα έπεφταν και όσο το χρησιμοποιούσα. Δεν σας το συνιστώ. Αν όμως το έχετε δοκιμάσει και έχετε διαφορετική άποψη, θα ήθελα να μου το γράψετε από κάτω. Εγώ θα συνεχίσω με ένα κονσίλερ κρέμα, μπορώ να το πω. Είχα διαβάσει ότι αυτό το κονσίλερ γεμίζει τις λεπτές γραμμές
δίνει φωτεινότητα και καλύπτει τους μαύρους κύκλους. Εγώ μαύρους κύκλους δεν έχω, αλλά την πήρα περισσότερο γι' αυτό, για το ότι γεμίζει τις λεπτές γραμμές. Ανταυτού, αντί να κάνει αυτό, έκανε το εντελώς αντίθετο. Όταν το τοποθετούσα, έμπαινε όλο μέσα στις λεπτές γραμμές και φαινότανε πάρα πολύ έντονα. Θα σας κάνω ένα swatch, όπως βλέπετε βγαίνει πάρα πολύ πυκνό, γιατί είναι και με αντλία. Βγαίνει πάρα πολύ πυκνό και πάρα πολύ έντονο. Δουλεύεται πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό, δουλεύεται δύσκολα, έμπαινε μέσα στις λεπτές γραμμές των ματιών μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Το χρησιμοποίησα 1-2 φορές και σταμάτησα να το χρησιμοποιώ και μετά από αυτό το βίντεο θα πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Και θα συνεχίσουμε ακόμη ένα σαμπουάν, το οποίο είναι από την εταιρεία PHC, Professional Hair Care, λέει. Και λέει ότι έχει μέσα προβιταμίνη β5, τζοτζόμπα oil, πράσινο τσάι και όλα αυτά τα καλά συστατικά, και όμως ήταν μια idea. Καταρχήν είναι σε travel size και ήταν ήδη ακριβό, οπότε καλά έκανα και το πήρα πρώτα σε travel size για να το δοκιμάσω και μετά θα το έπαιρνα στην κανονική του συσκευασία εφόσον μου άρεσε, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου, δεν είδα καμία διαφορά στα μαλλιά μου. Το μόνο που έκανε ήταν απλά να τα καθαρίζει, τίποτα παραπάνω, ούτε να τα ενυδατώσει, ούτε να τα κάνει πιο απαλά, ούτε ωραία μυρωδιά είχε. Δεν μου άρεσε καθόλου και δεν μπορώ να το προτείνω σε κανέναν αυτό το σαμπουάν. Τώρα σε αντρικά μαλλιά δεν ξέρω πώς θα ήταν, πάντως στα δικά μου τα μαλλιά που έχουν μια τάση προς ξηρότητα ήταν απέσιο αυτό το σαμπουάν, τα έκανε ακόμα πιο ξηρά και φαινόταν ακόμα πιο ταλαιπωρημένα. Πιστεύω, Ευδοκία, ότι όταν παίρνεις ένα προϊόν, από την πρώτη δεύτερη χρήση που κάνεις μπορείς να καταλάβεις αν αυτό το προϊόν δουλεύει επάνω σου ή όχι. Εγώ μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές με την πρώτη, δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ ένα προϊόν και δεν μου κάθεται, από εκεί και πέρα δεν μου αρέσει καθόλου και συνήθως καταλήγει στα σκουπίδια. Ευτυχώς βγάζουν κάποιες εταιρείες βγάζουν και προϊόντα στη travel size για να μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και να ξέρουμε. Και συνεχίζω με μία παλέτα, είναι από τη Laura Keller. Είναι μια πολύ ακριβή εταιρεία και καλή εταιρεία. Μου την είχε κάνει δώρο αυτή την παλέτα η Ευδοκία στα γενέθλιά μου και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτή την εταιρεία. Όπως βλέπετε η συσκευασία της είναι σαν ένα κουτάκι γλυκά και με τρούφες. Από μέσα θα σας την ανοίξω να τη δείτε. Έχει μία πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Εδώ θα δείτε ότι έχει και διάφορα tips για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο μακιγιά σας. Μέσα έχει 4 παλέτες με διαφορετικούς χρωματισμούς. Όπως βλέπετε έχουν μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία, ποιοτική. Και η κάθε παλέτα έχει την ονομασία της από αυτές τις 4. Ας πούμε αυτή λέγεται Chocolate Toffee. Ναι. Και μέσα έχει κάθε συσκευασία, έχει το δικό της καθρεφτάκι. Θα σας κάνω swatch για να τις δείτε στο χέρι. Γράφουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά στο μάτι δεν είχαν καμία μα καμία απόδοση. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ στο swatch φαίνονται φανταστικές, πολύ ωραίες, όταν τις βάζεις στο μάτι δεν μπορείς να τις δουλέψεις, δεν έχουν καλή απόδοση και αν και είναι και baked σκιές και έχω προσπαθήσει και με βρεγμένο πινέλο να τις χρησιμοποιήσω, η απόδοσή τους ήταν το ίδιο. Την έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, νομίζω 2-3 φορές,
και τη χρησιμοποιώ σπάνια και απλώς κρατάω, την κρατάω σαν ερθύμιο γιατί είναι δώρο της Ευδοκίας και μου αρέσει και σαν συσκευασία, οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο την κρατάω στη συλλογή μου. Και μου λέει και η κατάμετρο ότι δεν της αρέσει το δώρο μου, έτσι? Μακάρι να μου άρεσε και να έλεγα το αντίθετο, αλλά δυστυχώς δεν μου άρεσε. Ωραία, εγώ θα συνεχίσω με ένα τζέλ καθαρισμού προσώπου και είναι από την εταιρεία CN. Ναι, είναι η εταιρεία που βρίσκουμε στα Lidl. Επειδή παρακολουθώ αρκετές ελληνίδες youtubers, έχω ακούσει δύο από αυτές που εμπιστεύομαι ότι έχουν δοκιμάσει το συγκεκριμένο σαπουνάκι τζέλ καθαρισμού και τους είχε αρέσει. Αλλά εμένα με απογοήτευσε, πραγματικά δεν καθάριζε τίποτα στο πρόσωπό μου, τίποτα, και μου ερέθησε το πρόσωπο. Εντάξει, δεν περίμενα πάρα πολύ από αυτό το προϊόν γιατί είναι και πάρα πολύ οικονομικό, αλλά δεν την πολύ εμπιστεύομαι αυτή την εταιρεία όσον αφορά σε προϊόντα προσώπου, αλλά είπα εντάξει, αφού είναι οικονομικό, ας το πάρω να το δοκιμάσω. Τελικά δεν έκανε καμία δουλειά, μου ερέθησε και το πρόσωπο, είχα κάποιες κοκκινίλες, μία φορά το χρησιμοποίησα, δεν πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσω, θα πάει στα σκουπίδια. Και εγώ συνεχίζω με ακόμα ένα προϊόν που με απογοήτευσε. Αυτή τη φορά είναι από τη Rexona. Είναι μία κρέμα προστασίας για την περιοχή της μασχάλης και από ό,τι λέει είναι για maximum protection. Είναι, ναι, για μεγάλη προστασία. Ναι, maximum. Και stress control. Όπως βλέπετε είναι με ρολόν, το γυρίζεις και βγαίνει από μέσα το προϊόν που είναι σαν κρέμα. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλές κρέμες. Τέτοιο απέσιο προϊόν δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Τη χρησιμοποιούσα μετά το ντους μου, μετά την αποτρίχωση που έκανα στις μασχάλες, με το που την έβαζα, η μασχάλη μου άρχιζε να φαγουρίζει, με έπιανε έντονος κνισμός, κοκκίνιζε και μου είχε κάνει σοβαρό πρόβλημα. Οπότε το χρησιμοποίησα 1-2 φορές και σταμάτησα να το χρησιμοποιώ γιατί φοβήθηκα και ειλικρινά όπου το βρείτε μην το πάρετε. Εγώ προσωπικά πιο χάλια προϊόν δεν έχω δοκιμάσει. Και το τελευταίο που θα σας δείξω είναι ένα scrub σώματος, είναι από H&M και είναι το Caribbean Crush, ενώ είχε μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, μύριζε τόσο τέλεια που δεν χορταίνω να το μυρίζω πραγματικά, αλλά η κούκκι από αυτό το scrub ήταν τελείως μικρή και πάρα πολύ απαλή, ούτε καν έφτανε στο κόκκο της Σάμου που συναντάμε στην παραλία. Τίποτα, καθόλου απολέπιση δεν μου έκανε στο σώμα αυτό το συγκεκριμένο προϊόν και παρόλα αυτά έβγαζε και αφρό, οπότε θα το παρομοίαζα περισσότερο με ένα σαπούνι παρά με ένα σκραπ σώματος. Δεν σας το προτείνω αν θέλετε κάποιο σκραπ, αλλά αν θέλετε να μυρίζει όμορφα το σώμα σας θα σας το πρότεινα σίγουρα, αλλά εμένα με απογοήτευσε αυτό το προϊόν. Ευδοκία, το σκραπ δεν το παίρνουμε για το άρωμα, το σκραπ το παίρνουμε για να νιώσουμε την επιδερμίδα μας ότι καθαρίζει και ότι είναι λεία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκληρά σκραπ, σας το έχω ξαναπεί. Αυτό ούτε καν έφτανε σε μεσαίου βαθμού σκραπ, τίποτα. Και συνεχίζω με ένα μανό, είναι από τη Wet n Wild. Είναι μία πρόσφατη μου αγορά και από ό,τι γράφει είναι και limited edition. Το νούμερο είναι... Νομίζω δεν έχει νούμερο, Studio Glitter and Gold λέγεται, αλλά θα σας το γράψω κιόλας για να το δείτε κι εσείς. Θα σας δείξω λίγο από μέσα πως είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα, χρυσό, και έχει πολλά λεπτά γκλιτεράκια μέσα. Το πινέλο είναι πάρα πολύ ωραίο, φαρδί, κάνεις πολύ εύκολα την τοποθέτηση του μανό. Θα το δείτε και πάνω στα νύχια μου αυτή τη στιγμή. Αυτή την απόδοση που βλέπετε είναι 4 χέρια. Τα πέρασα 4 χέρια τα νύχια μου
για να μπορεί να έχει αυτή την απόδοση. Εκτός αυτού, έκανε μία ώρα να στεγνώσει. Μία ώρα! Σπάνια μου έχει τύχει αυτό το πράγμα σε μανό. Αναγκάστηκα, ήθελα να βγω έξω και αναγκάστηκα για να μπορέσω να τα στεγνώσω, γιατί είχα πλέον κουραστεί να περιμένω πότε θα στεγνώσουν. Μέσα στη μέση του χειμώνα άνοιξα τον ανεμιστήρα, έβαλα τα χέρια μου μπροστά και προσπάθησα να τα στεγνώσω. Οπότε αυτά ήταν τα προϊόντα αποτυχίες, αυτά είχαμε να σας δείξουμε. Ελπίζω να το βρήκατε βοηθητικό αυτό το βίντεο και ευχάριστο. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Έχω να πω ότι εγώ τώρα πλέον σπάνια παίρνω προϊόντα που δεν μου αρέσουν. Είμαι πολύ προσεκτική στις αγορές μου, γιατί βλέπω και πολλά βίντεο και από άλλες στο YouTube και παίρνω πολλές χρήσιμες ιδέες από εκεί. Οπότε όσο πάνε και λιγοστεύουν τα προϊόντα που δεν μου αρέσουν, και αυτό νομίζω είναι καλό. Φυσικά και είναι καλό. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχάσετε να μας δώσετε ένα like αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, έτσι για να καταλάβουμε ότι σας αρέσουν αυτό το είδους βίντεο με τα προϊόντα αποτυχίες. Και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.